Λέω, καταλαβαίνω την ανάγκη δεν κάποιου. Δεν είναι ανάγκη, είναι αγάπη. Ωραία, καταλαβαίνω την αγάπη σου να βρεθείς μπροστά στο γυαλί. Καταλαβαίνω να μην υπάρχουν οι ευκαιρίες οι τηλεοπτικές που να σου δοθούν είτε στο ψυχαγωγικό ή τέλος πάντων κάπου που να βρεθείς, ας πούμε, έτσι να είσαι μπροστά. Από την άλλη όμως, εφόρης ρε παιδί μου έναν κοστούμι που σου ταιριάζει. Γιατί απλά εκάμα. Είναι σαν να έρθει, ας πούμε, ο Πέτρος και να πει: ξέρεις, κάμνεις το εξάρι. Κάμω το εξάρι, εγώ πόθεν είσαι τα πόθε. Δεν μπορώ να το. Πρόσεξε. Τέλος πάντων. Μπορεί να το κάνω. Μπορεί να το. Μπορεί να στηρίξει μία τηλεφωνική, ξέρω εγώ, με τον υφυπουργό, με τον υπουργό, με τον αρχηγό της αστυνομίας. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Να σου πω γιατί να μην μπορεί. Και δεν υποτιμώ. Όχι. Προς Θεού. Απλά βλέπουμε, ας πούμε, εγώ Αλεξανδρινού, την Εμιλία, ενώ υπάρχει ένας αέρας. Γιατί πρέπει να τη συγκρίνεις με την κυρία Λεσβή, με την Αλεξανδρινού, που έχουν τόσα χρόνια πορεία στην πλάτη του. Ρε παιδιά, μιλούμε για δελτίων ειδήσεων. Δηλαδή, αν δεν μπορεί. Ρε Τάσο μου, ο καθένας που ξεκινάει τώρα δεν είναι άδικη σύγκριση όμως. Δηλαδή, ξεκινάει αύριο μια κοπέλα. Άρα πρέπει να με θέλεις μια υποδομή. Μα δεν ξεκινήσεις πώς θα την αποκτήσεις. Μου μπορεί να διαβάζει τώρα, μπορεί να μπαίνει στα πράγματα, να διαβάζει, να μαθαίνει, να βλέπει εφημερίδες, να βλέπει ρεπορτάζ. Μαθαίνεις. Πώς θα το... Δεν είναι καλά σας, δεν... Τάσο, υποψιάζομαι βαθύτατα ότι κάνεις αυτήν τη ρατσική, τη ρατσιστική... Δεν είναι καθόλου ρατσιστική. Επίθεση που κάνουν άλλοι δημοσιογράφοι στη ψυχαγωγία ενάντια στην ενημέρωση. Να. Και αν το κάνεις αυτό, θα γίνω εξάρτητος. Όχι, αν το κάνεις αυτό, να το πεις. Συγγνώμη, δεν είναι καθόλου... Ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στη ψυχαγωγία δεν μπορεί εύκολα να χειριστεί την ενημέρωση. Α, ναι, είναι ρατσιστικό αυτό, γιατί πάρα πολλοί της ενημέρωσης πιστεύουν δηλαδή, ότι εμείς της ψυχαγωγίας, επειδή... Άλλο χωραφί είναι το ένα, άλλο χωραφί είναι το άλλο. Μπορώ να οργώσω και τα δύο χωραφιά. Εκανή ρε χάρη. Η μελέτη δεν πήγε από το δελτίο του Σταρ σε πρωινό καφέ. Ρε Χριστιανά μου, ναι, μάνα μου, δεν αντιλέγω. Φυσικά και μπορεί. Το θέμα είναι όμως ότι είσαι σε έναν πόστο και σε μια θέση που πρώτον πρέπει να εκπέμπεις και την εμπιστοσύνη του τηλεθεατή σου που είσαι για με για να σε ακούσει. Εντάξει, μου σιγά σιγά χτίζονται τα πράγματα. Μα ευτυχώς... Γιατί είναι στην πρώτη μέρα που βγήκαμε, δηλαδή δεν μας ακούσαμε. Εξάμε να βγάλουμε τα μάτια μας, Χριστιανά μου. Αυτό σου μαθαίνουμε σιγά σιγά. Μαθαίνουμε εγώ από την πρώτη φορά που με έδωκε στο βήμα, με ως τώρα που δεν ξέρα ποια είναι, είχα την ταχυκαρδία, δεν ήταν που ήταν να πω. Κάθε μέρα και αλλάζουμε και βελτιωνόμαστε και κάνεις έτσι την... Ένα πράγμα όμως αρέσκει μου, γιατί ποτέ θα κρυφτώ, ας πούμε, πίσω από το δάχτυλο μου, να πω τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπω. Είναι άποψή μου. Πώς εσένα να σε βάλουμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη, σε τρεις μήνες δεν θα είσαι οκ. Επέρασα, χάρη μου. Άρα τι συζητούμε. Όταν εμπήκα από τον πράγμα. Μπορεί να το κάνει. Πέρασες από ειδήσεις. Ναι. Αν τα θυμούν αυτό. Ήταν προπολεμικά. Και εγώ, Χριστιανά, μου έβγαινα σε ένα πρωινό και έλεγα το δελτίο από επέτω. Το εξωτερικό δελτίο. Εγώ πάντω όταν θυμάστε. Έλεγα το δελτίο ειδήσεω στο Capital, δεν είχα δελτίο ειδήσει, δεν το πήρα είχα πάρει, κατάλαβα το μετά. Δηλαδή ενώ έλεγα πάρα πολλά. Είδατε, πράσαμε όλα πολλά δελτίο. Θέλετε να πάμε σε Δημήτρη Σταρόβα ή στο Γκαρνάκι, αλλά είναι ωραίο ο Σταρόβα. Έχουμε παρέμβαση από το σκηνοθέτη μα. Ο οποίο. Γιώργο μου. Ο οποίο τι θέλει. Είχε παρουσιάστρια σε μεγάλο κανάλι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Που πήρε το δελτίο τη προηγούμενη μέρα και το διάβασε. Την αγαπώ. Καλά, ένιωσε το κιού, έτσι φταίει η κοπέλα. Και στην Κύπρο υπάρχει τηλεοπτική. Καλά, δεν κατάλαβε, ρωτάσε μου. Ξέρω, μωρέ, Χριστιανό μου. Αυτά τα ξαναείπα. Και στην Κύπρο υπήρχε τηλεοπτικό σταθμό που το δελτίο το 12 έπαιξε τη προηγούμενη μέρα. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί άμα είναι γραμμένο το. Ναι, έπαιξε το χθεσινό. Και έπαιξε επανάληψη το δελτίο. Λοιπόν, να πάμε στον Καρνάκη μας, γιατί τον βλέπω ότι ανυπομονεί να μπει σε αυτήν την υπέροχη παρέα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει το σχόλιο του για την Τζόρτζια. Να πω όμως ότι έχουμε καλεσμένη την Τζόρτζια. Έτσι ώστε αν δεν την έχουμε αύριο, να ξέρετε ότι μας ακύρωσε. Πάμε στον Καρνάκη μας.